Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κουρουπλής Παναγιώτης. Κύριε Πρόεδρε, μετά την συγκλονιστική τοποθέτηση του Προέδρου του κυρίου Απόστολου Κακλαμάνη, μου είναι λίγο δύσκολο να αναπτύξω έτσι με άνεση τις απόψεις μου. Και μετά βέβαια τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις αξιόλογων συναδέλφων, εκπροσώπων όλων των κομμάτων, σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με τη λειτουργία του Ναού της Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε μάρτυρες τα χρόνια που ζούμε μιας αέναης διαμάχης της δημοκρατίας με εξωθεσμικές δυνάμεις της οικονομίας της αγοράς. Μια διαμάχη που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα είναι δηλαδή το πολιτικό υποκείμενο που θα ορίζει και θα καθορίζει το μέλλον των λαών. Η δημοκρατία, οι θεσμοί της ή οι δυνάμεις της οικονομίας. Και αυτή η διαμάχη θα συνεχίζεται γιατί ακριβώς η δημοκρατία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολλών και οι δυνάμεις της οικονομίας εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ολίγων. Είναι μια διαμάχη εκείνων που συσσωρεύουν τον παγκόσμιο πλούτο και έχουμε σήμερα μια δεινή και οδυνηρή καταγραφή. Το 20% των ανθρώπων του κόσμου διαθέτει το 80% του παγκόσμιου πλούτου. Είναι λοιπόν αυτονόητη αυτή η διαμάχη και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν αυτές οι δυνάμεις να κακοποιήσουν στη συνείδηση της κοινωνίας τους θεσμούς της δημοκρατίας, η προσπάθειά τους να αποθεσμοποιήσουν αυτούς τους θεσμούς και να υποβαθμίσουν και να απαξιώσουν τους εκφραστές της. Αυτή είναι η πραγματικότητα απέναντι στην οποία καλούμεθα να τοποθετηθούμε. Υπάρχει βεβαίως και μία άλλη διαμάχη της εκτελεστικής εξουσίας με την νομοθετική εξουσία. Είναι μία προσπάθεια που είναι μέσα στη λογική της εκτελεστικής εξουσίας να προσπαθεί συνεχώς να περιορίζει το ρόλο, την ουσία, την αξία και την αυταξία της νομοθετικής εξουσίας. Και επί αυτού, κύριε Πρόεδρε, οι προσπάθειες που επιχειρήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τον Πρόεδρο, τον Απόστολο Κακλαμάνη, την κυρία Μπενάκη, τον κύριο Σιούφα και εσάς είναι πολύ σημαντικές γιατί ακριβώς προσπαθούν να εξασφαλίσουν έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο του Κοινοβουλίου για την καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχα καταθέσει ορισμένες προτάσεις. Βιώνοντας τη λειτουργία του θεσμού, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η νομοτεχνική, η λεκτική αλλά και η ουσιαστική λειτουργία των επιτροπών σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των σχεδίων νόμου είναι ελλιπής. Σας λέω λοιπόν εχθές ένα παράδειγμα που εβίωσα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Κληθήκαμε λοιπόν οι βουλευτές της Επιτροπής να τοποθετηθούμε σε 4 λεπτά επί 16 ουσιαστικών άρθρων. Αν είναι δυνατόν να μπορεί κανείς να συνεισφέρει με αυτό το χρονικό περιθώριο ουσιαστική παρουσία στην καλύτερη επεξεργασία αυτών των σχεδίων νόμου. Γι' αυτό λοιπόν κατέθεσα μία πρόταση και ευχαριστώ και τον Πρόεδρο, τον κύριο Κακλαμάνη, για την αναφορά, με την οποία ζητώ η επεξεργασία των νομοθετημάτων να γίνεται άρθρο κατ' άρθρο ξεχωριστά και με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Γιατί μόνο έτσι θα περιορίσουμε τις ασάφειες που γεννούν μετά παρερμηνίες στην εφαρμογή των νόμων. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι πάρα πολλά νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή από την κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, έρχονται με κανονιστικές πράξεις χωρίς καμία χρονική δέσμευση. Εάν κανείς κάνει εντρυφήσει στο τι έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα, πόσες κανονιστικές πράξεις έχουν προβλεφθεί στα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί, πόσες από αυτές έχουν εκδοθεί, θα δει
ότι ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών των κανονιστικών πράξεων έχει εκδοθεί, ο μεγαλύτερος αριθμός έχει ψηφιστεί χωρίς να έχει υλοποιηθεί. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να δούμε έστω και εν καιρό. Ένα άλλο ζήτημα που έχω προτείνει, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι παράλληλα με το νομοθετικό έργο της Βουλής, με βάση βεβαίως το Σύνταγμα, οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις προωθούν τα προεδρικά διατάγματα. Εγώ νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα μπορούσε πριν πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας το διάταγμα από τον Υπουργό, από τον εκάστοτε Υπουργό, να τεθεί σε μια εφάπαξη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή για ενημέρωση το πρώτον, να καταθέσουν οι βουλευτές εκεί τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, που νομίζω θα είναι ένας πλούτος προτάσεων για να μπορεί ο Υπουργός ενδεχομένως να εμπλουτίσει καλύτερα το διάταγμα που θέλει να προωθήσει και μετά να προωθηθεί προς δημοσίευση το διάταγμα, αφού περάσει βέβαια από την αρμόδια επεξεργασία στο Συμβούλιο Επικρατείας. Νομίζω ότι και αυτό, χωρίς να προσκρούει στο Σύνταγμα, είναι μια αναβάθμιση του ρόλου της Βουλής, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχης, επειδή, κύριε Πρόεδρε, συνεχώς επικεντρώνεται το ζήτημα στο ρόλο του βουλευτή, στο τι έχει ή δεν έχει ο βουλευτής, επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, ας προσδιοριστεί μέσα από το διαδίκτυο ποια ήταν η περιουσία του κάθε βουλευτή όταν ξεκίνησε την πολιτική του δραστηριότητα, ποια είναι σήμερα, αν δικαιολογείται. Ας γίνουν λοιπόν αυτές οι διαδικασίες ώστε να σταματήσει αυτή η κακοποίηση του βουλευτή. Και βεβαίως συνηγορώ και στηρίζω την πρόταση του Προέδρου, του κυρίου Κακλαμάνη, για να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα, να πείσουμε και την κοινωνία ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να αποφεύγουμε τέτοιου είδους προτάσεις που πραγματικά εμπεδώνουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης της κοινωνίας. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα μήπως πρέπει να εξετάσετε ώστε σε κάθε αρμόδια επιτροπή να υπάρχει ένα επιστημονικό επιτελείο 3-4 επιστημόνων που θα μπορεί να βοηθάει τους βουλευτές στην καλύτερη ενημέρωσή τους. Και γι' αυτό συνηγορώ υπέρ της προτάσεως του κυρίου του βουλευτή, του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τάσου Μεράντζη, με την οποία προτείνεται η Επιτροπή Τεκμηρίωσης. Η πληροφόρηση, η έγκαιρη και η έγκυρη πληροφόρηση σήμερα είναι ο πραγματικός πλούτος σε εκείνον που τη διαθέτει. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον χώρο που υπηρετείται η πραγματική δημοκρατία, που υπηρετούνται τα συμφέροντα του λαού, θα πρέπει να έχουμε όλη την άνεση, όλο το περιθώριο, να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Ενημερωμένος άνθρωπος είναι ενημερωμένος πολίτης, δεν είναι υπήκοος, δεν είναι υποτακτικός και παθητικός αποδέκτης ρύθμισης της τύχης του από τους άλλους. Σας ευχαριστώ.